Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας σκιές. Έφτιαξα αυτή την παλετίτσα, η οποία σας δείξω είναι αυτά τα χρώματα. Και μετά έφτιαξα και αυτά εδώ, τα οποία έχω, όπως βλέπετε, αυτά είναι στις χρώματα από χρώσεις του καφέ. Εδώ έχω μπλε, πράσινα. Τα έβαλα εδώ και τα έκανα σε μορφή compact, αλλά τα συμπίεσα, το πούμε, εδώ μέσα, για να είναι πιο βολικά και να μπορώ να τα έχω μαζί μου όλα μαζί τα χρώματα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε και θα φτιάξουμε τη σκιά μόνοι μας από την αρχή. Για να το κάνουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κάποια μίκα, χρώματα δηλαδή, και για να μπορέσουμε να τα κάνουμε αυτά σε μορφή compact θα πρέπει οπωσδήποτε να τους προσθέσουμε κάποιες άλλες σκόνες, οι οποίες είναι η βάση, και κάποιο λάδι για να μπορέσουν όλα αυτά τα υλικά να δέσουν μεταξύ τους και να παραμείνουν σε μορφή compact, να μην ξαναγίνουν δηλαδή σκόνη. Και θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο ινόπνευμα, το οποίο βέβαια θα αφήσουμε μετά να εξατμιστεί. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που θα σας δείξω για να φτιάξουμε τη σκιά ξεκινώντας από την αρχή. Να φτιάξουμε δηλαδή μόνοι μας και τη βάση και όλη τη σκιά. Αν όμως θέλετε να κάνετε κάτι πιο εύκολο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια pigments. Γιατί αν θα δείτε τα συστατικά από τα περισσότερα από αυτά τα pigments, συνήθως είναι ολοκληρωμένες σκιές, δηλαδή περιέχουν μέσα κάποιο λάδι και περιέχουν και κάποιο άλλο συστατικό το οποίο χρησιμοποιείται σαν βάση, κάποιες άλλες σκόνες δηλαδή που τις χρησιμοποιούμε για βάση, σαν αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε εμείς. Έτσι, σε εκείνη την περίπτωση, επειδή η σκιά είναι ολοκληρωμένη, δεν χρειάζεται εμείς να ξαναπροσθέσουμε άλλο λάδι ή να προσθέσουμε κάποια άλλη βάση. Απλά χρειάζεται να βάλουμε λίγο ινόπνευμα, όπως θα σας δείξω και αυτή τη διαδικασία, και απλά να το κάνουμε compact. Οπότε αυτό είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί παίρνουμε τα pigments έτσι όπως είναι και τα κάνουμε σε μορφή compact. Όμως προσοχή στη σύσταση, γιατί όπως είπα τα περισσότερα pigments έχουν μέσα αυτά τα συστατικά. Αντίθετα, αν θα πάρετε κάποιες σκιές σαν αυτές που σας έχω δείξει για το mineral μακιγιάζ, εκεί τις περισσότερες φορές δεν έχουμε τίποτα άλλο εκτός από μίκα. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση θα πρέπει να προσθέσουμε τα άλλα υλικά, αν έχουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό προσοχή, πάντα κοιτάζουμε τη σύσταση, το ίνση δηλαδή, τι συστατικά έχει μέσα αυτή η σκιά, αυτό το pigment που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι θα πρέπει να προσθέσουμε και τι όχι. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως θα κάνουμε τα pigments, μπορούμε να διορθώσουμε και να ξαναφτιάξουμε μια σκιά που μας έχει χαλάσει, μας έχει σπάσει δηλαδή, έχει τριφτεί. Μπορούμε να την ξαναφτιάξουμε και να την ξανακάνουμε compact. Και αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μια σκιά έχει ήδη τη βάση, έχει ήδη το λάδι, είναι δηλαδή μια έτοιμη σκιά. Οπότε μας έσπασε, μπορούμε να την ξαναβάλουμε με λίγο ενόπνευμα, όπως θα σας δείξω, και να την κάνουμε πάλι compact. Θα δείτε, η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο, να τα φτιάξετε και περιμένω τα σχόλιά σας. Τσάω! Και για να ανακατέψω όλο αυτό το μείγμα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το ποτηράκι που είναι ένας δοσομετρητής από το σιρόπι. Σας συμβουλεύω να χρησιμοποιήσετε ένα grinder. Αν μένετε στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι, θα βρείτε σίγουρα. Αν δεν έχετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γουδί και να τρίψετε μέσα πολύ καλά τις σκόνες, αλλά θέλει αρκετή ώρα. Και βλέπετε τώρα πόσο εύκολα γίνεται με αυτό και αποφεύγουμε και να λερώνουμε πάρα πολύ. Το ξαναβάζω μέσα στο δοχείο μου και τώρα ρίχνω το λάδι σιγά σιγά, πρώτα ρίχνω το μισό, ρίχνω δηλαδή μερικές σταγόνες και ανακατεύω. Ρίχνουμε το λάδι σιγά σιγά γιατί αυτό βοηθάει να ανακατευτεί καλύτερα. Ρίχνουμε τώρα λίγο ενόπνευμα σιγά σιγά, να μην μας πέσει πολύ, και ανακατεύουμε. Αν σας πέσει πολύ ενόπνευμα και γίνει πολύ αραιό, απλά θα πρέπει να το αφήσετε έτσι όπως είναι και σιγά σιγά το ενόπνευμα θα εξατμιστεί και απλά θα το κάνετε την επόμενη μέρα, όταν θα έχει εξατμιστεί όλο το ενόπνευμα. Και εδώ θα πρέπει τώρα να πιέσουμε τη σκιά μέσα. Θα χρησιμοποιήσω ένα κέρμα, το οποίο εφαρμόζει εδώ, μπαίνει ακριβώς στην τρύπα. Θα το τυλίξω με λίγο χαρτί
ή αν έχετε ένα κομμάτι ύφασμα είναι ακόμα καλύτερα. Και θα το βάλω μέσα και θα το πιέσω πολύ καλά, όσο πιο καλά γίνεται, ώστε να φύγει και όλος ο αέρας που έχει μέσα. Τώρα αυτό θα το πιέσω, θα το αφήσω για να στεγνώσει ένα 24ωρο, να φύγει δηλαδή, να εξατμιστεί όλο το ενόπνευμα και να είναι εντελώς στεγνό. Και αυτή είναι η μέθοδος για να φτιάξουμε τις σκιές μόνοι μας, δηλαδή να φτιάξουμε τη βάση της σκιάς. Τώρα, αν έχουμε μια σκιά όπως αυτή που μας έχει διαλυθεί και θέλουμε να την ξαναφτιάξουμε, σε αυτή την περίπτωση δεν θα χρειαστεί να βάλουμε βάσεις, ούτε και κάτι για να δέσει τη σκιά μας, το λάδι δηλαδή. Γιατί αυτό ήδη υπάρχει μέσα στη σκιά. Οπότε θα χρειαστούμε μόνο λίγο ενόπνευμα. Θα ρίξουμε λίγο ενόπνευμα. Θα ανακατέψουμε καλά να πάει παντού. Παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας και πιέζουμε καλά, έτσι ώστε να γίνει compact, και το αφήνουμε και αυτό να στεγνώσει για μία μέρα. Αυτά τα pigments, όπως έχω εγώ εδώ τις Essence, αυτά είναι pigments τα οποία μέσα στο ίνσι υπάρχει και κάποιο λάδι, υπάρχουν και κάποιες σκόνες που είναι η βάση. Οπότε αν θα χρησιμοποιήσουμε τέτοιο pigment, δεν χρειάζεται να βάλουμε βάση, δεν χρειάζεται να βάλουμε λάδι. Αρκεί δηλαδή να βάλουμε λίγο ενόπνευμα. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή που κάναμε και μια σκιά η οποία μας έχει σπάσει, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε και τα pigments. Εδώ έχω μία σκιά η οποία μου έχει σπάσει, οπότε δεν χρειάζεται να βάλω λάδι και καμία άλλη σκόνη, μόνο λίγο ενόπνευμα. Τώρα θα ανακατέψω λίγη από αυτό το χρώμα και λίγο από αυτή τη μίκα για να το κάνω πιο ανοιχτόχρωμο. Επειδή ναι μεν η σκιά μου έχει βάση, αλλά η μίκα δεν έχει, θα βάλω, όπως βλέπετε, έτσι λίγο, λίγο με το μάτι και θα ανακατέψω. Εδώ θα βάλω λίγο λάδι, πολύ λίγο όμως, και θα βάλω λίγο ενόπνευμα και θα ανακατέψω πάλι. Να το πιέσουμε όπως έκανα και πριν με χαρτί φούρνου. Αλλά αν δείτε ότι έχετε βάλει πολύ ενόπνευμα και είναι πολύ βρεγμένο, παίρνουμε λίγο χαρτί κουζίνας και το πιέζουμε μαλακά, έτσι ώστε να απορροφήσει το πολύ ενόπνευμα. Το κάνουμε αυτό μερικές φορές και ταυτόχρονα σιγά σιγά πιέζουμε λίγο. Όσο πιο καλά το πιέσουμε, τόσο πιο καλά αποτέλεσμα θα έχουμε.